Ντάνιελ, πρώτη εμφάνιση χθες και πρώτο γκολ έστω και ανακυρώθηκε. Αρχίσαμε νωρίς-νωρίς τις λάθος αποφάσεις μου. Εντάξει, ήταν μια φάση ψεύδινη καταρό γκολ. Επειδή πήρησα πρώτος, πήρησα πιο ψηλά από θεματοφύλακα και τη βρήκα πρώτος καταρά. Εντάξει, η διευθυντή δεν είναι. Νομίζω ότι είναι από το αποχωριό, αλλά και είναι μια λογικότητα. Καταλαβαίνουμε τόσο πολύ. Πάντως, από ό,τι είδαμε, αυτή την πρώτη σου εμφάνιση πρέπει να σου έχει λείψει πολύ το ποδόσφαιρο. Είσαι πάρα πολύ ωρεξάτος και στις προπονήσεις αλλά και χθες το φιλικό παιχνίδι. Ναι, όντως. Όπως γνωρίζετε, είχα κάνει μια εγχείρηση πριν 2,5 μήνες πριν φύγω διακοπές και είχα άλλες 3 μήνες στο πρωτάθλημα. Έπαιξα με φόνο, με ενοχλής, είχα πολλά προβλήματα. Και μετά την εγχείρηση, όλο το καλοκαίρι έκανα, δούλευα, έκανα θεραπείες, ασκήσεις να γίνω καλά για προετοιμασία. Μου έλειψε μπάλα, μου έλειψε ποδόσφαιρο και τώρα πλέον είμαι πιο έτοιμος και πιο ωρεξάτος. Άρα είσαι και. Νιώθεις έτσι πιο έτοιμος για τη νέα σεζόν να κερδίσεις και το δικό σου στοίχημα και τον προπονητή και όσους έλεγαν για τον Ντάνιελ Τσεζάρη. Νιώθω πιο έτοιμος και είμαι αποφασισμένος να κάνω μια καλύτερη χρονιά από πέρσι. Είμαι περισσότερα ευχαριστημένος που, όπως είπα πλέον, δεν νιώθω αυτές τις ενοχλήσεις που είχα και δεν με ταλαιπωρούν. Και όπως είπα, κάνουμε και μια καλή προετοιμασία. Δουλεύουμε αρκετά με μπάλα και πιστεύω σιγά σιγά βγαίνει δουλειά. Ντάνιελ, όλα αυτά που γράφτηκαν κατά καιρούς λίγο πριν την προετοιμασία ότι ενδεχομένως να μείνει στα πλάνα του προπονητή για την επόμενη σεζόν, μήπως επείσμωσαν περισσότερο? Όχι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ είμαι ακροατή, έκανα διακοπές. Απλά μερικές φορές οι φίλοι μου έχουν ενημερώσει ότι γράφανε διαφορετικά, όμως σε μένα ποτέ κανένας ούτε από διοίκηση ούτε ο κύριος Τζόλης ποτέ δεν μου έχει πει κάτι. Είχα μια συζήτηση με την διοίκηση για μείωση συμβολέου και είχαμε βρει μια λύση που μείναμε ευχαριστημένοι και αυτοί και εγώ. Και βέβαια εγώ ήθελα να συνεχίζω καριέρα στον Άρη. Νιώθεις ότι έχεις δηλαδή πράγματα να αποδείξεις την επόμενη σεζόν? Ναι, θέλω να αποδείξω. Πέρσι, κατά τη γνώμη μου, δεν πήγα όσο μπορούσα και όσο μπορώ, επειδή τόσο χρόνια είμαι στην Ελλάδα και πάντα είμαι συνηθισμένος να είμαι στην κορυφή του πίνακα του σκόρερ. Παρ' όλα αυτά, έχω βάλει μερικά σημαντικά γκολ, αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένος. Σε όλα αυτά με έχει ταλαιπωρήσει και τραυματισμοί που είχα τη διάρκεια του όλου του σεζόν και γι' αυτό φέτος θέλω να αποδείξω ότι μπορώ πολύ παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς είσαι καλύτερα και πνευματικά εκτός από σωματικά, γιατί ήσουν πολύ κουρασμένος από όλο αυτό που έχει συμβεί στο τέλος της περασμένης χρονιάς με τους τραυματισμούς. Ήμουνα πάρα πολύ, πάρα πολύ κουρασμένος και σχολικά, επειδή αυτοί οι άνθρωποι, οι φίλοι μου που ήταν γύρω μου και οι παιδιά από την ομάδα ξέρουν τι ταλαιπωρία έχω περάσει και έπαιξα με ενέσεις και τέτοια. Ήταν μια. Πώς να σας πω, δηλαδή. Έρχεσαι στην προπόνηση και το ξέρεις ότι τα πονάς. Πρέπει να βγάλεις προπόνηση. Αλλά πλέον τώρα είμαι, όπως είπα, είμαι πάρα πολύ ξεκούραστος πρόθεσμος και θέλω, επειδή πλέον δεν έχω αυτά τα προβλήματα που έχω λύσει. Έκανα ένα χειρουργείο και είμαι διαφορετικός τώρα.